Λοιπόν, δεν θα πω κάποιος προκάτοχός μου πόση ώρα μίλαγε στον απολογισμό. Να μην το πω τώρα, δεν κάνει, αλλά δεν πειράζει. Είχε ταλέντο στην Να πω, να είμαι σύντομος όσο μπορώ. Να πω ότι θετική κατά τη γνώμη τη δική μου ήταν η σημερινή συζήτηση και επικοδομητική. Όλους μας βοηθάει να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Μας βοηθάει να ακούσουμε τα προβλήματα, μας βοηθάει να δούμε τα λάθη μας, μας βοηθάει να καταλάβουμε και επικοδομητικές προτάσεις από την αντιπολίτευση, μας βοηθάει να καταλάβουμε και ποιοι μιλάνε περί άλλα και άλλα τριβάζουν, μας βοηθάει γενικώς όλους. Όπως φυσικά βοηθάει και την αντιπολίτευση να καταλάβει και εμείς ποιοι είμαστε και τι πάμε και πού το πάμε, άλλο αν λέει άλλα πράγματα, γιατί δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγα και στην εισηγητική μου ομιλία, ότι η αντιπολίτευση πρέπει και να προτείνει κάτι. Ελάχιστες είναι οι προτάσεις, δυστυχώς. Και όχι σήμερα μόνο, αλλά και στα δημοτικά συμβούλια. Πολλά τα αναθέματα, πολλές οι γενικολογίες, πολλά τα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, από πάρα πολλούς, αλλά ελάχιστα για το Δήμο του Βύρωνα. Και να σας πω και κάτι. Και όταν μπαίνουν ακόμα στον κόπο να εξετάσουν ποια είναι τα τοπικά προβλήματα και πώς αυτά προχωράνε, δυστυχώς γίνεται με έναν επιλεκτικό τρόπο. Πάντα όλα είναι τα αρνητικά. Εδώ δηλαδή στο PowerPoint του κυρίου Τζορτζιώτη είδαμε μόνο τα αρνητικά. Κανένα θετικό δεν είδαμε. Όχι, φυσικά, αλίμονο. Φυσικά και αλίμονο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μερικοί μας κατηγόρησαν και για αντιδημοκρατικό τρόπο, για κάποιες αποφάσεις, για ζητήματα κτλ. Εγώ νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση και άλλες που θα ακολουθήσουν, απολογισμοί κτλ., αποδεικνύουν εντελώς τη δημοκρατική μας αντίληψη, οι διαβουλεύσεις που έχουμε κάνει, ο θεσμός της συζήτησης με τους επικεφαλείς που πάρα πολλές φορές τον έχουμε ενεργοποιήσει και σε πάρα πολλά άλλα θέματα ότι λειτουργούμε με έναν εντελώς δημοκρατικό τρόπο και θέλουμε να ακούμε και να παίρνουμε, αρκεί βέβαια και αυτοί που συμμετέχουν να έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν και να λένε και αυτοί μια γνώμη. Όμως, δεν μπορώ να αδεχθώ με τίποτα, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συνδημότες, να κατηγορούν εμένα για αντιδημοκράτη αυτοί που δεν επέτρεψαν στο Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει για το τοπικό σχέδιο και να το κατέλαβαν δύο φορές. Ποιο το Δημοτικό Συμβούλιο? Το εκλεγμένο σώμα, το μοναδικό εκλεγμένο σώμα, καθολικά από το λαό, να μην μπορεί να συνεδριάσει γιατί, λέει, κάποιοι θεωρούσαν ότι πάει να αποφασίσει για ιδιωτικοποιήσεις. Κατά την εκτίμηση κάποιων. Αυτό το βρίσκεται λογικό? Εγώ πάντως όχι. Θέλω να πω, το είπα και στην ομιλία μου, δεν είναι όλα καλώς καμωμένα. Άλλωστε 2,5 χρόνια είμαστε στη διοίκηση του Δήμου. Ούτε έχουμε κανένα μαγικό ραβδάκι να λυθούν όλα ως διαμαγείας. Άλλοι τα χαλίσανε ως διαμαγείας. Και θα αναφερθώ παρακάτω. Έχουμε 2,5 χρόνια και έχουμε άλλα 2,5 χρόνια μπροστά μας. Είναι πολλά, πάρα πολλά έργα τα οποία είναι δρομολογημένα, τα οποία θα δείτε. Βέβαια τότε δεν θα μιλάτε για αυτά, όσοι κάνετε αυτού του είδους την κριτική. Δεν θα μιλάτε για αυτά. Θα πάτε σε άλλα, όπως κάνουν και κάποιοι άλλοι από το Σωματείο. Όταν ικανοποιούμε τα αιτήματα, μετά πάμε στο επόμενο αίτημα. Δεν μιλάμε για το προηγούμενο. Ούτε να, όχι ευχαριστώ, δεν θέλω να μου πει κανένας ευχαριστώ. Εντάξει. Να πούν, ναι ρε παιδιά, λύθηκε αυτό. Ναι. Ασκήθηκε κριτική για ένα φυλάδιο από τον κύριο Ζούμπο, το οποίο το βγάλαμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Κόστησε 4.000 ευρώ. Πληρώθηκε από τη δημοτική επιχείρηση και απαντήσαμε, κύριε Ζούμπο, γι' αυτό. Αλλά θα ήθελα, με συγχωρείτε, στο σπίτι του κρεμασμένου κύριε Ζούμπο να μην μιλάτε για σκηνή. Τους τόμους του Χαρδαλιά που τους είδαμε τόσα χρόνια και να πληρώνονται από δημοτική επιχείρηση. Είναι βεβαιωμένα. Εγώ τις προάλλες είδα χρήματα από τη δημοτική επιχείρηση στο παρελθόν να έχει πληρωθεί μεγάλες προπαγανδιστικές καμπάνιες της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Δεν μπορείτε να μας λέτε, επειδή πληρώσαμε 4.000 για ηλουστρασιόν χαρτιά. 4.000 είναι ηλουστρασιόν χαρτί? Τόσα κομμάτια? Αφήστε με, σας παρακαλώ. Είναι φάουλ αυτό που κάνετε. Δεν μπορείτε να μας απαγορεύσετε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Το Γραφείο
Δεν μας επιτρέπετε πολλές φορές να αποφασίζουμε για μερικά πράγματα. Δεν θα μας επιτρέψετε και να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Να πάω σε άλλο θέμα. Σταθμός. Να κάνουμε και εμείς. Το θα σας τη δώσουμε βεβαίως. Το τιμολόγιο θα σας δώσουμε. Τι άλλο σας δώσουμε. Υπάρχει κάτι άλλο. Ζητήστε από τον εκπρόσωπό σας της δημοτικής επιχείρησης να σας δώσει το τιμολόγιο. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Έχει ενημερωθεί ο εκπρόσωπος. Έχει ενημερωθεί. Κάποιοι δεν ενημερώνουν όμως κάποιους και φαίνεται ότι. Να πω δύο κουβέντες για το σταθμό μεταφόρτισης και για όλο αυτό το τεράστιο έγκλημα που έχουμε κάνει. Ακούστε κύριοι συνάδελφοι. Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε μερικοί. Μιλάτε για καταστροφή του ημιτού τη στιγμή που στο σημείο της μεταφόρτωσης ο ημιτός είναι καταστραμμένος. Δύο λεπτά. Εσείς υπερασπίζεστε τον ημιτό. Εγώ προσπαθώ να βρω λύση για να φύγει από εκεί ο σταθμός μεταφόρτωσης. Για τον οποίο έχουν κοπεί δέντρα. Είπα 500 την άλλη φορά και μου είπαν ότι είναι υπερβολή. Να πω 50, να πω 100. Αυτός είναι παράνομος. Δεν έχει χωροθέτηση, δεν έχει άδεια. Γι' αυτόν δεν μιλάει κανένας. Και έχουμε και μήνυση βέβαια γι' αυτό. Αλλά αυτό ας το δεύτερο. Είναι λογικό αυτό. Σαν να εκ του μη όντως αποφασίσαμε να πάμε να φάμε τον ημιτό. Όχι, λύση ψάχνουμε. Εσείς λοιπόν που αγαπάτε τον ημιτό και θέλετε να φύγει από εκεί ο σταθμός μεταφόρτωσης, όπως το θέλω κι εγώ, κάντε και καμία πρόταση, βρε παιδιά. Κάντε και μια πρόταση. Πού να το πάμε το ρημάδι? Γιατί σκουπίδια χωρίς σταθμό μεταφόρτωσης δεν μαζεύονται. Τέλος. Όποιος πει να κλείσει ο σταθμός μεταφόρτωσης, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, εγκληματί. Εις βάρος της αποκομιδής των απορριμμάτων και της υγείας των πολιτών του Βύρωνα. Πείτε το, πώς δεν το λέει ένας. Ναι, καλά, εντάξει, κοντέινερ με πρέσα. Αν μου πεις ένα παράδειγμα που γίνεται αυτό, να σου πω μπράβο. Θεωρία, ξέρουμε πολλά. Το είχε ο Δήμος. Δάφνηση μη του και δεν το έχει τώρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κάντε μία πρόταση επιτέλους. Κάντε μία πρόταση. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο των εργαζομένων για την γενική του τοποθέτηση. Δεν κατάλαβα από την ομιλία του όμως αν κάποια αιτήματα δεν τα έχουμε λύσει. Έκανα λάθος. Μάλλον έχουμε κάνει σοβαρή δουλειά προς την ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων. Ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Χαρδαλιά για τον απολογισμό. Είναι η πέμπτη φορά που τον ακούω. Πέμπτη φορά ακούω αυτόν τον απολογισμό. Τον άκουσα σήμερα, τον άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφατα και τον άκουσα και προεκλογικά όταν μίλαγε στους εργαζόμενους 3-4 φορές. Πρώτα-πρώτα, μας κατηγόρησε ότι δεν αναφέραμε τα έργα που μας άφησε. Μα εγώ τα είπα. Δεν του τα μεταφέρατε σωστά? Γιατί δεν ήταν εδώ. Του τα μεταφέρατε? Δεν του τα μεταφέρατε από ό,τι φαίνεται. Στην πρωτολογία σας αναφέρατε. Στην πρωτολογία μου είπα. Δεν είπα καμένη γη, είπα ότι πρώτον ολοκληρώσαμε τα έργα που μας άφησε η Δημοτική Αρχή, το Αθήνεο, τη Χρυσοστόμου Σμύρνης, αυτή τη Χρυσοστόμου Σμύρνης που μας κατηγορούν τώρα κύριε Ζούμπο. Και εδώ θέλω να πω ότι δεν ευθύνεται βέβαια ούτε ο κύριος Χαρδαλιάς ούτε εμείς. Το έργο, αυτές είναι οι προδιαγραφές του. Το ΚΑΠΕ που μας είπε για το έργο αυτό που υποτίθεται ως σύμβουλος παρακολουθούσε. Το ίδιο έχει γίνει παντού. Αυτή η τεχνογνωσία εφαρμόστηκε και αυτό το αποτέλεσμα είχε. Τι θέλετε να κάνουμε? Το στρώσιμο. Είχε το στρώσιμο. Δεν είναι το στρώσιμο ούτε υπογεία. Παντού έχει συμβεί το ίδιο πράγμα, κύριε Τζορτζότη. Προχθές ήμουνα με τον διευθύνοντα σύμβολο του ΚΑΠΕ και μας είπε ακριβώς αυτό. Είναι... Παντού είναι λάθος από ό,τι φαίνεται η εφαρμογή του. Είναι... Τι να κάνουμε? Είναι... Δεν είναι θέμα στρωσίματος. Απάνω ήμασταν. Εκεί ήμασταν τώρα που το στρώνανε όλοι μας. Και εγώ ήμουν εκεί. Για να γίνει παρέλαση την άλλη μέρα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι απάντηση. Συγγνώμη δηλαδή, εντάξει. Για να γίνει παρέλαση την άλλη μέρα. Κάτι μας είπατε. Εντάξει. Λοιπόν, έλα, εντάξει, τώρα πρέπει να πούμε και μια, ας πούμε, να περάσει η ώρα. Λοιπόν, μας είπε επίσης για έναν 12χρονο απολογισμό. Πραγματικά, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί σοβαρά έργα που έγιναν στο Δήμο Βύρωνα. Ποιος το αμφισβητεί αυτό? Έχει ακουστεί ποτέ από εμάς ότι άφησε, ότι δεν έκανε τίποτα ο κύριος Χαρδαλιάς? Ότι άφησε καμένη γη στα οικονομικά, όμως άφησε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να σας πω γιατί, κύριε Ζούμπο. Η λογική είναι πολύ απλή. Κάνεις έργα και τα πληρώνει ο κατωπόδης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς όχι? Θέλετε να σας πω, για το λεωφορείο της Δημοτικής Επιχείρησης 225.150 που το πληρώσαμε με τόκους εμείς 225.000. Θέλετε να σας πω για τη γέφυρα του Καρέα
για 500.000 τόκους και δικαστικά για την Εργάνη. Η Εργάνη που φτιάχτηκε το 2004, είμαστε αναγκασμένοι να πληρώσουμε 500.000. Η γέφυρα του Καρέα πληρώθηκε το 2004. Δεν πληρώθηκε, μείνανε οι τόκοι 25.000. Θέλετε να σας πω για το πρόστιμο του ΟΠΑ 600.000. Θέλετε να σας πω για το Τσιμέδε που πήγαιναν οι εργολάβοι αντί να πληρωθούν και πήγαιναν και παίρναν τα χρήματά τους από το Τσιμέδε. Τα χωρούσε δηλαδή και μέναν τα χρήματα και μας τα ζητάει το Τσιμέδε τώρα 480 χιλιάρικα. Αυτό λέω. Ακούστε, τα έργα γίνανε. Όχι, κάντε λάθος. Υπάρχουν και από εκεί. Υπάρχουν και από εκεί άλλα ποσά αυτά. Λοιπόν, άλλα ποσά αυτά. Υπάρχουν και από εκεί. Άρα λοιπόν, δεν θέλω να αμφισβητήσω τα έργα. Θέλω να αμφισβητήσω την πληρωμή τους όμως. Οι πληρωμές δεν έγιναν κανονικά. Υπάρχουν πολλά χρέη σε προμηθευτές και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να κουράσω άλλο. Εγώ θέλω να πω ότι πιστεύω και από την εμπειρία που απέκτησα και αποκόμισα και από τις περιοδίες που κάναμε, ότι έχουμε λύσει αρκετά προβλήματα, προσπαθούμε και υπάρχουν πάρα πολλά μπροστά μας να λύσουμε, καλούμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση όλες τις παρατάξεις να βάλουν ένα χέρι στο να βοηθήσουν να γίνουν πράγματα. Δεν θέλω να πούνε να συμφωνήσουν μαζί μου, όχι. Λοιπόν, με θετικό τρόπο πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί αυτό που όλους μας ενώνει είναι ο Βύρωνας και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο.